Ένα πολύ συνειδητικό περιστατικό είναι το εξή. Κοντά στην αναδιώτη σα, σε ένα αυτοκινητικό σπίτι απομονωμένο με στι ελιέ, καθούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα με ένα παράλληλο. Δεν είχε κάποιον άνθρωπο να την περιποιείται, αλλά παραδόξως όσοι την επισκέπτονταν, έβλεπα το σπίτι καθαρό, περιποιημένο, τα ρούχα του κλειμένα, σιδερωμένα και έτοιμο φαγητό. Και δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε ούτε ίδια έλεγε. Έτσι λοιπόν, κάποιοι θέλησαν να παρακολουθήσουν τι γίνεται. Και παρακολουθούσαν όλη μέρα και την νύχτα να τι γίνεται. Και αργά το βράδυ, βλέπουμε τον Παθανάστη, τον Ραφίδη, τον Παστονάκη, που ξεκινούσε από την Αναδιώτησα, πήγαινε στο σπίτι τη παράλληλη, σήκωνε τα ράσου, σκούπιζε, σκουκάριζε, τα κουμπίσε το σπίτι, μαγείρευε παράλληλα, έπαιρνε την ίδια την άρρωστη, τα ρούχα τη. Και την επόμενη μέρα επέστρεφε και τη σχεδόν σε αριστερό κανόνα να μην πει πουθενά τίποτα. Αυτό το κάνει και σε άλλους. Μια άλλη πάλι, παρόμοια περίπτωση, τη ρωτήσατε, μα ποιος έπαιρνε τα ρούχα, ποιος περιποιήθηκε. Αν σου πω ποιος, αλλά με μεθύμισα να μην πω τίποτα για αυτό δεν σου λέω. Και κατάλαβα ότι ήταν ο πατήρ Αθανάσιος. Ήρθε την ίδια, λέει, έπαιρνε εδώ τα πράγματα, μαγείρισε και έφυγε. Τώρα στο Μαλούς εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα δεκαετία του 30, του 40, κατοχές και τέτοια, στην βόρεια περιοχή κοντά στα Μελίσια, επειδή είχε πολύ καλό κλίμα, έφερναν τους φυματικούς από όλη την Ελλάδα και για να μην κολλήσουν τα σπίτια, τους παραδώσαν εκεί. Θα πεθάνουν μόνοι τους. Και ζούσαν σε παράγκες ή ακόμα και σε δέντρα πάνω. Και οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν από τη διάρκεια για να κάνει στο πάλι το φαγητό, κάτι, κανένα ρούχο. Κοιτάξτε τι έκανε ο Αθανάσιος. Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη να πάρει την Αναδιώτησα εκεί πάνω στο Μελίσιο. Κοντά στο σπίτι του είχε ένα μικρό κοτέτσι. Κάθε μέρα μάζευε τα αυγά, ό,τι κατατρόφι να έχει και μια μεγάλη τσάρτα παλίτσα. Και ανηφόρησε με τα πόδια για τα μελίσια. Πολλοί πήγαιναν να τον βοηθήσουν και δεν τους άφηνε. Όχι, παιδί, μόνο τον θα δεν χρειάζεται. Πήγαινε λοιπόν στα καταλήμματα κατά τις παράγκες των θυματικών, σκεφτόνα ένα με έναν, κάποτε άλλο μαζί, του έδινε κάποιο αδικό, κάποιο τράφημα, το καλύτερο. Τον παρηγορούσε και είχε κρυφά μέσα στον κόλπο το πετραχύλι. Ποτέ δεν είναι χρειάζεται. Εάν κάποιος ήθελε και το ζητούσε, τον εξομολογούσε. Και τι έκανε, τους έπαιρνε τα ρούχα τους, τα αιματωμένα της αιμοπτήσης, χωρίς να φοβάται αν θα κολλήσει. Τα έβαλε σε αυτήν τη μεγάλη βαλίτσα και με τα πόδια θα πήγαινε πάλι σπίτι. Τη νύχτα τα έπαιρνε μέσα σε μια σκάφη, την είχε πλυντήριο, τα συνδέλανε το χειμώνα, τα στέλνανε το χειμώνα και είχε μια μεγάλη σόβα, ή τα έβγαζε έξω το καλοκαίρι. Την άλλη μέρα τα συνδέλανε και ξανά το γύρω μονόγιο. Βαλίτσα, αυγά, πετραχύλι και πήγαινε πάλι σε αυτού του ανθρώπου. Και πώς το περιμένανε, καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι εγκαταλειμμένοι. Ότι οι γονείς, οι συγγενείς δεν πήγαιναν να ζουν. Στην καλοκή είχε σώσει πάρα πολύ κόσμο από το πείνα. Και έκανε πράγματα τα οποία είναι απίστευτα για την ουσία μας λογική. Σας αναφέρω ένα περιστατικό που το δει η θεία μου το οδηγεί ακόμα πολύ συγκίνηση. Ήταν ο εφιαλτικός χειμώνας του 1942. Ο κόσμος πέθανε από την πείνα και τις αρρώστιες. Και έξω έχει χιονίσει πάρα πολύ στο Μαλούς, λέγεται για μισό μέτρο, δεν το έχουν ξαναδεί τόσο χιόνι. Η θεία μου λοιπόν, από αδυναμία και που είχε βριστεί και περίμενε να πεθάνει. Είχε ένα ευαγγελιάκι μικρό μαύρο και το έξω το κεφάλι τη. Και το βλέπει έτσι μέσα στο λιθαρδό τη, έλεγε άφηνα ένα λίγο μαύρο ψωμάκι. Να φάω. Και διάβαζε το Ευαγγέλιο που και πάρω τον όμορφο ζήστε άνθρωπο. Τη έλεγε μάλιστα, έλεγε στου συγκεντρικού τη, στον παππού, ξέρω εγώ, ετοιμάστε με, εγώ φεύγω, ετοιμάστε με τα ρούχα, να με έρθει. Αλλά πάλι προσευχόταν και πάλι περίμενε. Εκείνη τη μέρα, όταν ο Θανάσιος είχε πάει στην Πέθηκη, πολύ μακριά από εμάς, στο σπίτι μας, να κάνει ένα αγιασμό. Και στο τέλος του διακρίματος του δώσανε
δύο φέτες μαύρο ψωμί. Έφυγε και λέει, εγώ δεν χρειάζεται αυτό, καλό είναι. Ξεκινάει από την Πέφυγη, με τα πόδια, περπάτησε μέσα στα χιόνια δύο ώρες, ξέρω, και έφτασε στο σπίτι μας, στην άλλη άκρη του μαλωσιού. Μπήκε μέσα και βλέπει τη θεία μου έτσι είναι η χάλη, και λέει, παιδί μου, πώς είσαι. Πεθαίνω, του λέει ο παππούλη. Δεν πειράζει, εγώ σου κρατήσω το ψωμάκι. Ζήνει το μαύρο ψωμί. Δεν σταμάτησε εκεί όμως. Συνέχισε να πάει σε ένα άλλο σπίτι και ένα άλλο πνευματικό του παιδί είχε το ίδιο πρόβλημα και έδωσε τη δεύτερη φέτα ψωμί. Αυτό το έκανε βέβαια πάρα πολύ συχνά και όσοι άνθρωποι σώθηκαν εκείνη την εποχή είναι αδύνατο να τους υπολογίσει κανείς. Η ανησυχία του ήταν μήπως κάποιος πεθαίνει από την πείνα, μήπως πρακτικά πεινασμένος, πώς δεν έχει χρήματα να πληρώσει τα πάντα. Έτρεχε, μα του δεν μπορεί κανείς να πιστέψει το πόσο λογολόγια ήταν αυτός ο άνθρωπος. Το 1956 έπαθε βαριά μορφή υπερκόπηση. Το πήγα στο νοσοκομείο και του είπαν οι γιατροί, πρέπει να ξεκουραστείτε για πολύ διάστημα, το πολύ να δέχεστε μια φορά την εβδομάδα για δύο ώρες κάποιους ανθρώπους. Εντοπίσατε τα πνευματικά του παιδιά και βάλε μια ταμπέλα ότι ο πατήρα θα άρχισε να δέχεται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, 5 με 6. Αυτό το λέω και εγώ μέσα. Σε λίγες μέρες η ταμπέλα είχε φύγει. Πάτε να περάσει, έφυγε η ταμπέλα. Έφυγε, πώς έφυγε η ταμπέλα. Δεν πειράζει, καλά έκανε και έφυγε. Καταλάβω να αυτό την είχε πάρει βέβαια και δεν μπορούσε να αντέξει στο γεγονός ότι θα έχουν κάποιοι άνθρωποι να τον δουν και δεν θα τους συναντήσει. Και ξέρετε, και η ερεμοσύνη δεν ήταν μόνο να δώσει χρήματα για τροφή, αλλά ήταν και η πνευματική τροφή. Να μην περάσει άνθρωπος χωρίς να τον δει. Όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμεινε στην Ροδόπολη που έχει στο μοναστηράκι και υπάρχει σήμερα μια μικρή αδελφότητα και είπε στις μοναχές ότι εγώ παρακάλεσα την Παναγία να μου χαρίσει 4 χρόνια. Θα αρχίσω κοντά τα 4 χρόνια, να συστατοποιήσω και να φύγω. Του λέει η ερώτηση. Η ερώτηση γιατί 4 χρόνια. Δεν μπορούσε να ήταν 14. Άκουσε το παιδί. Είπα στην Παναγία μου, χάρισε 14. Αλλά μου είπε όχι 2. Έχει συμφωνήσει αυτά τα 4. Και πράγματι, ακριβώς τα 4 χρόνια έχει μείνει. Και στο μοναστήριο μου δεν σταμάτησε παρά για να μοράβει και τις αρρώστιες του. Κάθε μεσημέρι ήξερε ότι 3 ώρες ήταν το λεωφορείο, ήταν ένα λεωφορείο τη μέρα τότε. Και έχω τότε απολαύει κάποια παιδιά. Και 3 ώρα, δηλαδή 2,5 ώρα ήταν μάλλον έξω από την πόρτα και περίμενε να ακούσει βήματα. Του λέει γερόντισα, γερόντα, γιατί κάνω, θα ξεκουραστείτε λίγο. Όχι παιδί, θα έρθει το λεωφορείο, το βάλω τα πνευματικά μου παιδιά, το βάλω στη, δεν μπορώ να κοιμάμαι εγώ. Και μόλις από η βήματα πεταγόταν να ανοίξει την πόρτα με τη φόρμα και δεν τον βρούνε. Και κάποτε κάποιοι του είχαν πει φύγανε και δεν πήγαν μέσα στο μαζί, να πάνε περάσει το ρόλο και να γυρίσουν. Και βγαίνει έξω που πάνε, του λέει. Να μην σα ενοχλούμε και ρωτάνε, είστε κουρασμένο. Υπάρχει κόπο για το πνευματικό σου, δεν θα περάσει μέσα. Και κάθισε εκεί να του πήγε να του συναντήσει. Κάποια μέρα κάποιο κύριο τον εξυπηρέτησε, τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του και αισθανόταν υποχρεωμένο. Ήθελε κάτι να του δώσει. Πήγε μα, τι ήταν αυτό που έλεγε. Τι λέει στη γάλα τη, ρώτησε ο κύριο Νίκο με εξυπηρέτησε. Τι να το δώσω. Όταν πήγε στο κοτέτσι, ότι έχει βρει άκρη, θα τα δώσει. Η γερότη πήγε και βρήκε μια βρέα. Θα βάλει σε μια χρυσοκούλα. Αλλά λέω μα και λίγο δύσκολο και αυτά. Λοιπόν, που λέει, θα φάμε εμεί. Δώσε το παιδί. Δώσε και θα σου δώσει ο κύριο. Μετά του λέει, τη λέει, γερότη αναπολύθηκε. Λίγο. Κοίταξε, ξέρεις τι λέει το Ευαγγέλιο. Δίνει για να σου δίνει ο Θεός. Αν το έχουμε ανάγκη, θα μας το δώσει ο Θεός. Και θα το δεις. Ούτε 10 λεπτά δεν πέρασε. Την πάει από το κουδούνι. Βγαίνει η ερώτηση και πει να είναι μια γνωστή κυρία από το χωριό. Λέει η ερώτηση, θα περνούσα, δεν είχα τίποτα να σας δώσω. Και κάτι αγουλάκια που πάτε. Ανοίγει το σακούλα ακριβώς για νέα αυγά.